Νίκη σήμερα 3-2, όχι καθαρή νίκη όπως θα ήθελε η ομάδα. Πού πιστεύεις ότι κηρυχθεί η αναμέτρηση? Ας πούμε αρχικά ότι το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Γιατί ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Με ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Ξέρουμε ότι θα μας πιέσει. Εμείς δεν παίξαμε όσο καλά μπορούμε να παίξουμε. Αλλά δεν είχαμε καθόλου όμως τα σερή κατοχή. Κάναμε και κάποια λάθη. Χάσαμε πολλά σέρβις και κάναμε και τα λάθη στο τρίτο σερβις. Πιστεύω ότι ήθελα να το είχαμε κερδίσει. Αλλά έπαιξε και αντίπαλο πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εμείς κρατάμε την νίκη γιατί αυτό που μετράει ουσιαστικά είναι μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι στα πλευρά. Το γεγονός ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Ηρακλής και Φυσιάς λογικά όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ έχει ήδη κερδίσει τον Ηρακλή μέσα στην έδρα του, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Super Cup, είναι ένα ψυχολογικό αβαντάζ για εσάς. Είναι ψυχολογικό αβαντάζ, εντάξει, όσο μπορεί να είναι για κάποιες ομάδες που είναι πολύ καλά. Για να πούμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, το έχω ξαναπεί, πρέπει να τις κερδίσουμε αρκετές φορές. Είναι αρκετή, μια νίκη δεν σημαίνει τίποτα. Οι καλές ομάδες είναι στη διάρκεια και ελπίζω να είμαστε δύο. Η Δετάρτη είναι πρώτος αγώνας ευρωπαϊκός για την ΑΕΚ με τη Γαλλική Καλέ. Η ομάδα της ΕΣΕ θα είναι έτοιμη για ένα τόσο δυνατό αγώνα. Είχαμε πει μέχρι